Δεν το έχω καταλάβει ακόμα, η αλήθεια είναι. Κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα λέω wow. Αυτό δεν το πιστεύω. Πράγμα. Δεν έχω συνηθίσει καθόλου. Καθόλου. Να σου αναγνωρίζουν τύπου στον δρόμο και τέτοια. Ναι, ναι. Αλήθεια. Ναι, ναι. Και τι σου λένε, όλα και τα άλλα. Όλα και τα άλλα. Αγαπάμε τα βίντεο σου. Αγαπάμε την Ισπανία. Δεν ξέρω, είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Πραγματικά. Μαθαίνω ότι ένα από τα όνειρά σου τώρα που έχει, δεν έχει να κάνει. Εντάξει, τη χώρα μας την αγαπάς πάρα πολύ. Όταν λέω όνειρο, το βάζω μέσα σε πολλά εισαγωγικό αυτό. Αλλά κάτι που ήθελες πάρα πολύ να κάνεις είναι να παρευρεθείς στα βραβεία MAD. Στα MAD VMA. Και τα κατάφερα. Επιτέλους. Α, το ήθελες χρόνια πριν δηλαδή. Τα MAD VMA τα έβλεπα στην Ισπανία από μικρός. Και τώρα, όταν μου έστειλαν πρόταση για να έρθω, λέω «Ουα, θα πάω». Πρόσκληση για να έρθω. Ναι. Αυτό. Τι ωραία. Βέβαια. Δηλαδή, από την επιτυχία στο TikTok συνέβη αυτό και αυτό. Από το TikTok, ναι. Και πήγε στα μάτια, εγώ ήμουν εκεί, να ξέρεις. Ήσουν. Ναι. Τέλεια. Εσύ που καθόσουν. Εγώ ήμουν στο TikTok area. Ήταν στη σκηνή, στη μέση. Εκεί. Α, ήταν η TikTok area. Ναι, η TikTok area. Ήμασταν εκεί. Α, ναι. Μάλιστα. Ναι. Οπότε είδες τι έχει συμβεί στα MAD Video Music Awards. Είδα και τα καλά και τα όχι τόσο καλά πράγματα. Ναι, δυστυχώς. Πάμε λίγο να δούμε, Βασίλη, τι ακριβώς έγινε. Ναι, γιατί εσύ τα έβλεπες από την TikTok area. Εγώ τα έβλεπα ακριβώς από πάνω από εκεί που συνέβαιναν όλα. Οπότε έχουμε και να όλοι πολλά. Μαζί. Τα παρακολουθούσαμε αρχικά από τα social media, μετά και από τις τηλεοράσεις. Αναφερόμαστε έτσι στην ένταση που προκλήθηκε εκεί. Σε πρώτο στάδιο, όταν στη σκηνή ήταν η Τάμτα, υπήρξε μια συμπλοκή ανάμεσα στο Light, το Sneak και τους ανθρώπους που τους συνόδευαν. Αυτό καταλάγιασε και η βραδιά συνεχίστηκε. Μισή ώρα αργότερα, όταν η Παπαρίζου ήταν να παραλάβει βραβείο από την Ιωάννα Παλιοσπύρου που ήταν στη σκηνή, υπήρξε δεύτερο επεισόδιο με τους δύο, ακόμη πιο έντονο. Πάρα πολλοί άνθρωποι που τους συνόδευαν νεπλάκησαν σε αυτό. Και βέβαια είχαμε την διακοπή των βραβείων. Ο Θέμης Γεωργαντάς και ο Κωνσταντίνος Αργυρός προσπάθησαν λίγο να μαζέψουν την κατάσταση. Καλά, αρχικά βγήκε ο Γιώργος Ασημινάκης. Πολύ έντονος, ναι, τον είδαμε. Βέβαια, ο floor manager της βραδιάς, μετά ο παρουσιαστής με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τα έχουμε μαζέψει όλα σε ένα βίντεο για να έχουμε και τη χρονική σειρά και θα τα σχολιάσουμε μετά. Απίστευτες σκηνές εκτελήχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στα MAD Video Music Awards στο κλειστό γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό του Παλαιού Φαλήρου, όταν οι τράπερς Light και Sneak πιάστηκαν στα χέρια λίγο μετά την έναρξη της βραδιάς, προκαλώντας τρόμο και πανικό. Στιγμή που η Έλενα Παπαρίζου ετοιμάζεται να παραλάβει το βραβείο της από την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Η στιγμή που για δεύτερη φορά η γιορτή της μουσικής μετατρέπεται σε σκηνικό βίας. Έντρομοι καλλιτέχνες και κοινό γίνονται μάρτυρες μιας πρωτοφανούς έντασης, με τους Sneak και Light να ζητούν συγγνώμη από τη σκηνή για τον πανικό που προκάλεσαν, με τον κόσμο να τους αποδοκιμάζει. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη σε όλο τον κόσμο που ήταν εδώ πέρα σήμερα. Απλά έχω μάθει σαν παιδί, όταν μου επιτίθονται, να αμήνομαι. Μέχρι εκεί, χίλια συγγνώμη σε όποιον το είδε. Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, ούτε θέλουμε να χαλάσουμε αυτή τη διοργάνωση. Μέσα από την καρδιά μου, συγγνώμη για καλή δουλειά. Λοιπόν, αρχικά συγγνώμη για τη φασαρία που έγινε. Είμαστε κατά της βιάς. Αλλά όσοι θέλουν και κάνουν δηλώσεις σχετικά που σήμερα δεν είμαστε εμείς, πρέπει και εμείς να αμυνθούμε, όπως είπε και το φιλαράκι μας. Η συγγνώμη των τράπερς διαρκεί ελάχιστα, καθώς λίγες ώρες αργότερα συνεχίζουν την κόντρα τους στα social media με εκατέρωθεν βολές. Κεντέρι, πού είσαι, ρε! Κεντέρι! Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα κάποιο καυγά. Θα σας δείξω και το επόμενο βίντεο, να δείτε ακριβώς τι εννοώ. Και γενικά, όποιος σηκώνει χέρι, κόβεται. Είτε είναι βραβεία, είτε είναι κάπου αλλού.
Μάγκες, λίγη ντροπή δεν βλάπτει. Να μην λέμε κραυγαλαία ψέματα στα social media. Μην παίζουμε τα θύματα. Υπάρχουν 2.000 μάρτυρες που είδανε ότι εκεί που καθόμουν εγώ με την κοπέλα μου, όμορφα και ωραία, ήρθε με 3 παλικάρια τα οποία μου την πέσανε. Έπειτα, όταν τελείωσε όλο αυτό, επέστρεψα εγώ μόνος μου και τον χτύπησα πάνω στο stage, εκεί που καθότανε. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω το θράσος, το χέρι θα κόβεται και κεντέρι και τρέχα, από έναν άνθρωπο που το χέρι του δεν το σήκωσε μία φορά όλο το βράδυ. Έτρωγε μόνο μπουνιές και σφαλιάρες. Το αδιανόητο περιστατικό βίας δίνει φωνή στον καλλιτεχνικό κόσμο, ο οποίος χωρίς δεύτερη σκέψη καταδικάζει το γεγονός. Η μουσική υπάρχει στη ζωή μας για να μας ενώνει, για να περνάμε καλά. Χθες ζήσαμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Λυπάμαι βαθύτατα που το 2022 υπάρχει πόλεμος, πεθαίνει κόσμος. Τα νοσοκομεία είναι γεμάτα μεγάλους και παιδιά με σοβαρά νοσήματα. Αυτά με θλίβουν. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα, όχι αυτό που έγινε χθες μπροστά στα μάτια μας, μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών και κυρίως παιδιών. Το λιγότερο που οφείλαμε να κάνουμε ήταν να απομακρυνθούμε από το σημείο της έντασης για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Όχι στη βία, όχι στο μίσος. Δεν τα έχει ανάγκη αυτά η κοινωνία μας. Είδα τον κόσμο έντρομο, άκουσα τις φωνές, άρχισε να τρέχουν, να ουρλιάζουν, να φωνάζουν. Οι καλλιτέχνες ήταν οι περισσότεροι αναστατωμένοι και σοκαρισμένοι με όλο αυτό το ιδεχθές γεγονός που συνέβη. Είμαι αφοριστική σε τέτοιες βίαιες συμπεριφορές. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα παιδιά δεν ξέρω για ποιο λόγο συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Η βία δεν πρέπει να είναι γενικά αποδεκτή. Και ειδικά όταν μαζευόμαστε και έχουμε και τόσο πολύ καιρό να μαζευτούμε για κάτι πολύ όμορφο όπως είναι η μουσική. Είστε καθόλου καλά? Έχει εδώ μέσα παιδιά. Παραλίγο να φέρω το γιο μου, το μικρό. Δεν είμαστε καλά καθόλου. Ανακοίνωση για το γεγονός εξέδωσε και το Μέγκα, ενημερώνοντας το τηλεοπτικό κοινό ότι δεν πρόκειται να προβάλλει τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών που ενεπλάκησαν σε πράξεις βίας κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Το Μέγκα έχει αποδείξει πως στηρίζει έμπρακτα τη μουσική και τους καλλιτέχνες και πως καταδικάζει αυστηρά κάθε μορφής βία. Η προβολή των Mad Video Music Awards από το Μέγκα δεν θα περιλαμβάνει τραγούδια και βραβεύσεις προσώπων που ενεπλάκησαν σε πράξεις βίας κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Η μουσική μας ενώνει. Κρατάμε βεβαίως αυτό το μήνυμα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται καν να σχολιάσουμε για το ότι είμαστε όλοι κατά της βίας, έτσι. Εγώ θέλω να σας πω το εξής πριν κάνουμε την κουβέντα, γιατί θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς την άποψή σας για αυτά που είδατε. Όπως είπες εσύ προηγουμένως, θέλεις εσύ να πας πολλά χρόνια να παρακολουθείς τα ΜΑΤ. Έτσι και η κόρη μου, που το Σεπτέμβριο θα γίνει 11, ήθελε πάρα πολύ εδώ και όλους αυτούς τους μήνες το περίμενε πώς και πώς, να έρθει αυτή η μέρα, να πάμε εκεί πέρα, να δει όλη αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Έτσι έχω μιλήσει πολλές φορές στα βραβεία ΜΑΤ, πηγαίνω σχεδόν κάθε χρόνο από τότε που ήρθα στην Αθήνα, οπότε έχω δει πραγματικά μαγικές βραδιές. Αρρώσαμε COVID, δεν ξέραμε αν θα μπορούσαμε να πάμε. Ήθελα πάρα πολύ να της το κάνω αυτό το δώρο και την πήραμε μια φίλη, γιατί θα ήμασταν στις Κερκίδες, ακριβώς πάνω από εκεί που συνέβη το περιστατικό. Αυτό έγινε την Τετάρτη. Σας πληροφορώ ότι Τετάρτη βράδυ κοιμηθήκαμε πάρα πολύ αργά. Πέμπτη όλη μέρα, Παρασκευή, και φαντάζομαι και σήμερα θα συνεχίσει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για όλο αυτό το σκηνικό που είδαν αυτά τα δύο κοριτσάκια να γίνεται μπροστά στα μάτια τους. Και τι λένε αυτά τα μικρά κοριτσάκια γι' αυτό? Θα σου πω, καταρχήν, τα παιδιά στην αρχή δεν κατάλαβαν τι έγινε, όπως αντιλαμβάνεσαι. Στην πρώτη στιγμή δηλαδή που ήταν η τάμπτα πάνω, ούτε καν εγώ κατάλαβα. Δηλαδή ήμασταν επικεντρωμένοι στο act που γινόταν, ένα καταπληκτικό act που έκανε η τάμπτα. Και ξαφνικά βλέπουμε. Από ό,τι κατάλαβα. Ναι, καλά. Το λιγότερο θα μου πει. Ενώ τραγουδούσε η τάμπτα και γινόταν όλο το σκηνικό, από κάτω είχε αρχίσει ήδη να πέφτει ξύλο. Το βλέπω. Η ενστικτόδικη αντίδρασή μου είναι η Αέλια και η φίλη της. Τι μπορεί να καταλάβουν? Στην αρχή δεν κατάλαβαν τα παιδιά και μετά καταλαβαίνουν ότι κάτι γίνεται, γιατί έρχεται κόσμος εκεί πέρα, απομακρύνονται άνθρωποι από εδώ από εκεί. Και ήταν τα παιδάκια, μαμά, τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα. Λέω, θα κάτσω. Γιατί ήταν κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι τέλος πάντων θα λυθεί με κάποιο τρόπο. Για να συνεχίσει αυτή η βραδιά ειρηνικά.
Ανεβαίνει πάνω η Ιωάννα Παλιοσπύρου. Και λέω, μιλώ στα παιδιά για το ποια είναι αυτή η κοπέλα που έχει ανέβει εκεί και αρχίζει και τους μιλάει για το body shaming, διάφορα πράγματα πολύ σπουδαία. Η ίδια με την παρουσία της εκεί ήταν ένα σύμβολο πολύ συγκεκριμένο και θα βράβευε την Έλληνα Παπαρίζου. Και γίνεται αυτό το σκηνικό. Και τους λέω, σας παρακαλώ πολύ μη βλέπετε, και προσπαθούσα να καταλάβω τι συμβαίνει σε μένα, όχι μόνο τι βλέπει το κοριτσάκι μου και οι φίλοι τους. Και θέλω να σας πω ότι μας πήρε ώρες να τους εξηγώ όλα αυτά που τους λέω βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια για τα μηνύματα της μουσικής αυτής. Νομίζω ότι τα παιδιά ζουν σε μια κοινωνία που τα ακούνε όλα και θα τα ακούσουν όλα και θα πάρουν μόνοι τους και τις αποφάσεις για το τι θα τους αρέσει και τι όχι, το να μεγαλώσουν. Και γνωρίζω πως δεν μπορώ να επέμβω στο μυαλό κάποιου ανθρώπου απολύτως. Θεωρώ όμως ηθική μου υποχρέωση να ξεκαθαρίζω και να κάθομαι κάθε φορά που ακούω ένα τέτοιο είδους τραγούδι, δεν θα μιλήσω για ονόματα κτλ, το οποίο εμένα μου φαίνεται ότι δεν δίνει ένα σωστό μήνυμα, να κάθομαι μαζί τους και να ακούμε και να διαβάζουμε τους στίχους, έτσι ώστε να καταλάβουν και τα ίδια και όχι μιμητικά απλώς να ακολουθούν πολλές φορές τον ρυθμό, το πετυχημένο, αλλά να καταλάβουν τι λέει κάποιος μέσα από αυτά τα τραγούδια, και φυσικά δεν είναι όλοι. Τα παιδάκια λοιπόν, όταν βγήκανε αυτοί οι άνθρωποι μετά να τραγουδήσουν, η Αέλη ήταν έτσι, είχε κλείσει τα αυτιά της και μου λέει, «Μαμά, θέλω να βγούμε έξω να πάρω αέρα». Και βγήκαμε έξω και μετά επιστρέψαμε. Και μα κάνανε πολλές από την Αέλια σε αυτό το πράγμα. Άκουσε η Αέλια και οι φίλοι της τις συγγνώμες επί σκηνής. Αλλά αυτό ήταν τραγικό. Γιατί έτσι. Εκεί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα ήταν ντροπή τώρα αυτά. Όλα αυτά τα μικρά παιδιά που θέλουν πολύ προσπάθεια και δίπλα τη μαμά και τον μπαμπά και να τους καθοδηγήσει και όλα αυτά που περιέγραψες. Τα παιδιά που ήμασταν εμείς εκεί, γιατί πέθανε πάρα πολλά παιδιά. Δεν ήταν όλα μόνο παιδιά, τα δύο ναι, που είχα εγώ η υπευθύνη μου. Θέλω να σας πω ότι εκτός που δεν ήθελαν να ακούνε, φώναζαν από μέσα, απ' έξω τους δυνατά, «Όχι, όχι, σταματήστε, απαράδεκτο!» Ήταν από μικρά παιδιά αυτό το γιουχάρισμα, γενικότερα που ακούσαμε και στους δύο, όταν βγήκαν επί σκηνής. Ήταν, νομίζω, από την πλειονότητα, θα σου έλεγα. Ήταν. Και εκεί, να σου κάτι, βγαίνουν, γιατί τους λένε τις ζωγραφικές, ότι για να βγείτε, είναι υποχρεωτικό να ζητήσετε μια ψεύτικη συγγνώμη. Και αυτό το τόσο σημαντικό, μια λέξη που έχει βγάλει δηλαδή ο λαός μας, που μεγαλώνουμε με αυτό, και είναι στοιχείο του πολιτισμού μας, δηλαδή η συγγνώμη, που σημαίνει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Μετανιώνω και δεν το ξανακάνω. Αυτό είναι. Βγαίνουν, λένε μια ψεύτικη συγγνώμη και δεν κρατάνε, ρε παιδί μου, τους τύπους. Πάνε στα παρασκήνια λίγα δευτερόλεπτα μετά και συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Και διδάσκουν στα παιδιά ότι ξέρεις τι γίνεται, Κατερίνα. Θα κάνω ό,τι μου καπνίσει. Θα πετάξω μια ψεύτικη συγγνώμη. Κοίτα πώς γαλοχούν τώρα αυτοί οι τύποι, κάποια παιδιά που δεν έχουν μια δυνατή οικογένεια από πίσω. Θα λυθούν όλα με τη συγγνώμη και το ίδιο λεπτό θα ξανακάνω τα ίδια μα πράγματα. Μα συνέχισαν οι συγκεκριμένοι αυτό το διάστημα μπιφ που λέγεται. Το συνέχισαν και τις επόμενες ημέρες. Το θέμα είναι ότι εκείνη τη βραδιά που εγώ είχα τα παιδιά εκεί και υπήρχαν πάρα πολλοί χιλιάδες γονείς οι οποίοι είχαν τα παιδιά τους μαζί, περιμέναμε και εγώ περίμενα μετά το πρώτο περιστατικό αυτοί να εξαφανιστούν. Είτε από μόνοι τους, είτε να τους απομακρύνουν. Να μην ξαναέρθουν. Να μην ξαναέρθουν. Όταν έγινε και δεύτερη φορά. Όχι. Μισό λεπτό. Δεν πρέπει να εμφανιστούν αυτοί οι άνθρωποι. Κατά τη γνώμη μου, αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει. Ναι, και αυτή είναι η λογική της ΤΡΑΠ γενικότερα. Δηλαδή, ουσιαστικά κάτι που είναι πολύ πέρα από την Ελλάδα. Πρέπει να αυτοί κάνουν μια μουσική. Εγώ από αυτή τη διοργάνωση θα ήθελα εκείνη την ημέρα να μην βγουν. Να μην βγουν καθόλου. Να μην βγουν. Και από τα ραδιόφωνα να κοπούν τα τραγούδια τους. Να μην βγουν. Δεν ξέρω νομικά τι μπορεί να γίνει, ας πούμε, σε αυτό το σημείο. Τι να μπορεί να γίνει. Αυτό που δεν έγινε νομικά, ξέρεις τι είναι. Να παρέμβει η αστυνομία και αυτεπαγγέλτος με τα πλάνα αυτά. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχουν ασκηθεί μηνύσεις. Αυτεπαγγέλτος. Εσύ λες και για την βραδιά αυτή. Εγώ δεν ξέρω. Λίγο μικρό καλάθι. Περίμενε, ρε παιδί μου. Σημαίνει αυτό εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Γίνεται ένα 40 λεπτό, τόσο διήρκησε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε εκεί το διάλειμμα. Όχι, όχι, δεν ήταν 40. Ήταν μικρότερο το διάλειμμα. Από τη δεύτερη. Και στις δύο φορές. Και στις δύο φορές ήταν μικρότερο το διάλειμμα. Έγινε φυσικά μια πολύ μεγάλη διακοπή. Δεν νομίζω να ήταν μια θεωρώ πως δεν υπήρχε περίπτωση να μην του ζητήθηκε να μην ξαναβγούν. Δεν υπήρχε περίπτωση. Προφανώς κάτι έγινε εκεί. Πώς βγήκαν με το ζόρι.
Αφού τελικά εμφανίστηκαν τραγούδια. Έγινε, πείτε ένα συγγνώμη. Το ξέρω. Βγήκε ο Light. Υπάρχει περίπτωση από τη διοργάνωση να τους είπανε ξαναβγείτε? Όχι. Σίγουρα έγιναν μόνοι τους. Με κάποιο τρόπο τους το επέτρεψαν. Πώς θα μπορούσε να παίξει ένα playback? Τους καθοδήγησαν, πείτε ένα συγγνώμη. Η Ελένη αποχώρησε και το act το οποίο ήταν να κάνει το έκαναν τα υπόλοιπα κορίτσια που ήταν μόνα. Η Τζοάν και η Μαρσό. Ναι. Ξαφνικά ακούσαμε εμείς, εκεί το καταλάβαμε. Αρχίζει και υποτίθεται πως πρέπει να αρχίσει να τραγουδάει η Παπαρίζου και ξαφνικά δεν βλέπουμε καμία Παπαρίζου. Ότι έτσι όπως περιγράφετε τα γεγονότα, γιατί εγώ δεν ήμουν εκεί, υπάρχει ένα κενό. Δηλαδή, βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, κάνουν αυτά τα ισχυρά πράγματα που κάνουν. Αποκλείται να μην τους είπε κάποιος από τη διοργάνωση, παιδιά, δεν θα ξαναβγείτε. Τους απομάκρυναν και μετά ξαναβγήκανε μέσα. Μήπως πίεσαν αυτοί να ξαναβγούν, αυτό ρωτάω. Πού να ξέρω εγώ αν πίεσαν αυτοί να ξαναβγούν, αλλά τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Να ξαναβγούν εξάλλου. Μετά από τη δεύτερη φορά ήταν πρώτο τραπέζι πίστα. Αν ξαναβγούν, αν έχει λίγη τσίπα, φεύγει και από μόνο σου. Sorry. Οι συγκεκριμένοι είχαν πάει και λίγο προετοιμασμένοι για καυγά, γι' αυτό και ο άλλο δημοσίευσε μήνυμα που έλεγε: εγώ του είχα πει να μην μα βάλουν πολύ κοντά. Ζήτησαν αυτή την όποια συγγνώμη υποχρεωτικά αναγκαστικά στη σκηνή και μετά συνεχίζεται η φάση αυτή. Έτρεχε σαν τον Κεντέρι εσύ, έφαγε μπουνιέ και κρατά το κεφάλι εσύ εδώ. Μα δεν έχει τελειώσει αυτό. Αυτό θα έχει συνέχεια. Και αυτό δυστυχώς θα έχει συνέχεια. Θα δούμε καταρχήν πράγματα να γίνονται. Υπήρχε παρελθόν, το οποίο εμείς έχουμε αρνηθεί να το προβάλλουμε ως εκπομπή εδώ πέρα. Ναι, φέτος και φέτος. Το θυμάστε αυτό, ναι, το πράγμα. Υπήρχε παρελθόν και στα βραβεία. Το 19. Εντάξει, ναι, αλλά θέλω να σου πω αυτά τα μεταξύ τους από εδώ από εκεί που ανεβάζουν. Πάμε στο Instagram story, το ένα το άλλο από, ναι, εδώ και από εκεί. Εμείς λοιπόν είχαμε αρνηθεί ως εκπομπή να προβάλλουμε αυτό το θέμα, που παρόλο που επειδή υπάρχει πολλοί κόσμοι που τους ακολουθεί, θα ήταν και ένα θεματάκι το οποίο θα ήταν πιασάρικο. Ναι. Δεν το κάναμε όμως. Και τώρα ασχολούμαστε γιατί αλήθεια. Νομίζω ότι αυτές οι πάρα πολύ σκληρές σκηνές και αυτός ο τρόμος που αισθανθήκαμε εκεί κάποιοι άνθρωποι, νομίζω ότι πρέπει να περάσει για να καταλάβουμε πού έχουμε φτάσει. Δηλαδή, σημαίνει ότι στο επόμενο live που θα κάνουμε, γιατί έχουν και δύο live την ερχόμενη εβδομάδα, λογικά δεν θα πρέπει να πατήσει άνθρωπος. Έκανε, εγώ είδα στη ΣΥΣ το πρωί, έκανε live ο Σνίκ. Λογικά δεν θα πρέπει να πατήσει άνθρωπος. Είχε κόσμο. Είχε κόσμο και μάλιστα νομίζω ότι υπήρχε και μια συνέχεια. Συνθήματα εναντίον τη κατάσταση αυτή. Το να βλέπει έτσι ότι περιμένει την Έλενα που σηματοδοτεί πολύ συγκεκριμένα πράγματα να πάει να πάρει το βραβείο από την Ιωάννα Παλιοσπύρου για να υποθούν και δύο-τρεις κουβέντες. Ξέρω από μέσα ότι η Έλενα, επειδή είχε ζήσει ήδη το πρώτο περιστατικό, επρόκειτο να μιλήσει και για αυτό το πράγμα. Και φεύγει η γυναίκα έχοντας φάει αγωνιά στο κεφάλι, τις οποίες μετά την επόμενη μέρα, για να δει τι γίνεται και πώς, γιατί πονούσε, πήγε και στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό για την Έλενα Παπαρίζου. Πήγε η τσόλκα στην πλάτη. Έτσι, πήγε στο νοσοκομείο η Έλενα την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι εντάξει, αυτό τα λέει όλα. Δεν, ποτέ ξανά. Δηλαδή, αν θα μπορούσα να πω κάτι, εκτός από το γεγονός ότι προφανώς είμαστε κατά της βίας, όχι, δεν πρέπει ποτέ ξανά. Αλλά ξέρετε τι είπα στην Αέλεια? Τη λέω, απ' τη μία λυπάμαι πάρα πολύ που έγινε σκηνωνός αυτών των περιστατικών. Από την άλλη, μια και συνέβη αυτό, μας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε πολύ σοβαρά και αφού έχεις δει όλα αυτά τα πράγματα, για το τι σημαίνει αξία, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, τι σημαίνει ενσυναίσθηση, τι σημαίνει σεβασμός και όλα. Και ελπίζω αυτό να την βοηθήσει να δει διαφορετικά όχι μόνο αυτά τα πράγματα και άλλα πράγματα στη ζωή της. Εσύ όταν ήσουν εκεί, τι πήρες? Εγώ στην γιατί αρχή εκεί εσείς δεν βλέπατε από ό,τι κατάλαβα. Από εγώ στην αρχή δεν κατάλαβα τίποτα. Αυτός είδα τη Τάντα που τραγουδάει, ήρθε ο άλλος από πίσω, τι πήρε όταν τσακώθηκαν οι άλλοι. Και μετά το έμαθα τι έγινε μαζί με αυτούς και δεν το πίστευα πραγματικά. Είχε πάρα πολλά μικρά παιδιά, είχε πολύ κόσμο που δούλευε από πίσω μήνες, από πολλούς μήνες μέχρι τώρα, δηλαδή είχε πολλή δουλειά πίσω. Εσύ τους ξέρεις αυτούς τους δύο, θέλω να πω, την ήξερε τη μουσική? Εγώ προσωπικά δεν ναι, την ήξερα. Ναι, ναι. Εσύ, εγώ ακούω ελληνικά πάντα. Ακούς δηλαδή, ελληνικά. Ναι, 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 και ήμουν στο backstage και είδα πολλούς ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, πολύ δυνατά, και μετά να γίνει αυτό μετά από τόση δουλειά. Κρίμα. Για τα μικρά παιδιά και για όλους γενικά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Θα πάμε σε μια άλλη εκδήλωση που είναι τώρα αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Το λέμε, έχει δύο εβδομάδες τώρα και σας άκουγα το Σαββατοκύριακο που το λέγατε. Αλλά σήμερα είναι η μέρα. Αλλά σήμερα Πολύ είναι η μέρα. Εκδήλωση, μουσική εκδήλωση, Color Day Festival. Έχουμε Δημήτρη Ουγγαρέζο. Τον έχουμε.
Έχουμε Δημήτρη Ουγγαρέζο. Έχουμε Δημήτρη Ουγγαρέζο. Έχουμε Δημήτρη Ουγγαρέζο. Έχουμε τι λες τώρα. Έχουμε. Ναι, να σου πω λίγο. Γιατί φοράς αυτό το πολύ ωραίο κατά τα άλλα μπλουζάκι. Δεν θα έπρεπε να φοράς ένα. Η Μαρία μου είναι αυτή, η Μαρία μου. Όχι, η Μαρία σου δεν θα μιλήσει σήμερα. Θα σε αφήσει να τα πεις όλα μόνο σου. Ναι, αλλά αυτός που το είπε. Ποιος το είπε, η Καταρίνα το είπε. Ναι, δεν έχουμε κι άλλη. Εκφράζεις τη Μαρία, είσαι μέσα στο μυαλό της Μαρίας. Εγώ αυτό το φόρεσα για τη Μαρία. Αν δεν είναι η Μαρία, φεύγω. Γιατί? Εγώ, όχι, έλα εδώ... το έλα. Γύρνα πίσω. Γιατί το φόρεσες για μένα αυτό? Λοιπόν, το φόρεσα γιατί ξέρω ότι είναι ακαλέσθητο και περίμενα πώς και πώς να γαργαλίσω το ένστικτο της μόδας και να ακούσω τα σχόλια. Κι όμως σου πάει! Ωχ, Παναγία μου. Μαρία, είναι ντροπή να ειρωνεύεσαι το Δημήτρη αυτή τη στιγμή. Δεν τον ειρωνεύομαι, του πάει. Σου πάει ο ρόμπος, σε κόβει. Είδες που έχεις φτάσει. Να μιλάς σοβαρά και να νομίζεις ότι ειρωνεύεσαι. Αυτή είναι η κατάστασή μας, Δημήτρη. Εγώ περίμενα ότι θα βγεις με ένα λεπτό. Σας αγαπώ όλους. Και εμείς. Να σου πω λίγο. Περίμενα λοιπόν. Να σας πω λίγο την πληροφορία και μετά ό,τι θέλετε, γιατί είναι λίγο περίεργα. Γιατί είμαστε πίσω, έχουν ήδη ξεκινήσει οι DJs. Ναι. Color Day Festival, φυσικά και το My Radio 104,6 και το Mega δεν θα μπορούσαν να λείπουν από εδώ, από την επάνωδο του Color Day. Είναι η έκτη μας χρονιά, αλλά είναι η επανεκκίνησή μας. Love yourself, find your color είναι η φάση μας. Ο καθένας έχει το χρώμα του, το προβάλλει, το σεβόμαστε και το δεχόμαστε. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Όλες οι μουσικές σκηνές έχουν χώρο εδώ. Αυτές που δεν πρεσβεύουν τη βία, αυτές που πρεσβεύουν την αγάπη και το χρώμα. Είμαστε εδώ στο ΟΑΚΑ. Σας περιμένουμε από τις 12 παράγουν ξεκινήσει να έρχεται ο κόσμος. Κωνσταντίνος Αργυρός, Τζόζεφιν, FY, Mente Fuerte, Εικόνη, ο Αντώνης Δημητριάδης. Όλοι είμαστε εδώ να γεμίσουμε την Αθήνα χρώμα. Εγώ μαζί με τον Ηλία Μπόγδανο. Τα παγκαλά! Να σου πω, τα είπες καταπληκτικά, Δημήτρη, ούτε παρουσιαστής να ήσουν τόσα χρόνια, ειλικρινά, ούτε να έκανες, ας πούμε, ραδιόφωνο. Αυτό... Παιδιά, απίστευτο τώρα αυτό. Αυτή η επίθεση που δέχομαι από τους συναδέλφους, εγώ σας αγαπάω πάρα πολύ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Γιατί βιώνω αυτές τις καταστάσεις? Γιατί δεν έβαλες το λευκό μπλουζάκι? Έλα, που σου είπα αυτό. Να σου δώσω. Του είπα να του δώσω καταπληκτικό λευκό μπλουζάκι. Όλα αυτά οφείλονται στο λευκό μπλουζάκι. Όχι, παιδιά, σήμερα χρώμα. Χρώμα παντού. Χρώμα και στο σόβρακο. Αχ, τι ωραία, μπράβο, okay. Συγχαρητήρια. Okay. Αυτή την ατάκα περιμέναμε για να λιώσουμε. Περιμέναμε να φοράς, για να ξέρεις, λευκό μπλουζάκι, το οποίο θα ήταν γεμάτο χρώματα, για να δείξεις έτσι όλη αυτή την ημέρα και να τη σηματοδοτήσεις και στον τίσιμό σου. Εσύ δεν ήθελες. Θα πάμε σε άλλες περιπτώσεις τώρα και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Τι θέλετε να δοτήσετε? Κάντε ένα ντου τώρα. Έλα. Άμα είναι τα πράγματα απλά, ρε παιδιά, σας περιμένουμε στο ΟΑΚΑ να γεμίσουμε την πόλη χρώμα. Ωραία. Και εσάς, ελάτε όπου κι αν είστε. Έτσι κι αλλιώς μου έχει κάνει το styling ο Βασιλάκης. Ο Βασίλης, ο οποίος μου έχει βάλει να πάρω και κάτι παπούτσια που δεν ξέρω να τα φορέσω καν. Να σου πω λίγο που δεν ξέρω να φορέσω παπούτσια. Πώς σου φάνηκε όλο αυτό, εσένα που είσαι ένα παιδί του ΜΑΤ τόσα χρόνια και ήσουν εκεί πιστός σε κάθε διοργάνωση? Με πολλούς ρόλους κάθε φορά. Αυτό που είδαμε προχθές, πώς σου φάνηκε? Τι να πω, ρε παιδιά, αυτό ήταν κάτι το οποίο μας τάραξε όλους. Θέλω να σας πω χαρακτηριστικά ότι ήμουν backstage γιατί περίμενα να δώσω βραβείο και ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος επίσης θα είναι εδώ. Και τον χαιρετάω, ήταν έτσι, ήταν αποσβολωμένος. Μάλιστα, του τσίπησα την κοιλιά, του λέω: Κωνσταντίνε, δεν ήταν κάτι που. Δεν θέλω να πω ότι δεν το περίμενε κανείς, γιατί όταν βλέπεις αυτές τις καταστάσεις, σίγουρα δεν πέφτεις από τα σύννεφα, ενώ τις καταστάσεις τυχουργικά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να επικρατήσει η ψυχραιμία. Δεν είναι όλοι οι τραπ σκηνοί αυτής της κατεύθυνσης. Μιλάμε για συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να περιθωριοποιηθούν. Όχι στη βία λοιπόν, ναι στη μουσική, ναι και στο χρώμα. Αυτό που συνέβη προχθές, δεν είναι ώρα τώρα και ειδικά εδώ να πούμε ποιος ευθύνεται, ποιος λίγο, ποιος πολύ. Σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να γίνει. Είναι να μην κατηγοριοποιηθεί και να μην κατηγορηθεί ένα ολόκληρο είδος μουσικής, ανεξάρτητα αν το καταλαβαίνουμε, δεν το καταλαβαίνουμε, αν το γουστάρουμε, δεν το γουστάρουμε, να περιθωριοποιηθούν συγκεκριμένοι άνθρωποι που αυτή την τακτική θα είχαν ακόμη και αν ήταν ψαράδες. Δημήτρη. Και ψαράδες να ήταν στο κάγκι θα βλακώνονταν. Δημήτρη, εσύ μέσα από το τρίωρο της δικής σου εκπομπής στο ραδιόφωνο θα βάλεις περιορισμούς, δηλαδή θα κόψεις τα τραγούδια των δύο καλλιτεχνών αυτών? Στέφανε, το έχω ήδη κάνει πριν γίνουν αυτά. Άντε θα σου το πω, το ξέρει ο Βασίλης. Όταν συνέβησαν κάποια συγκεκριμένα περιστατικά, εγώ επειδή θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους που μας ακούνε, στα παιδιά, τα νέα, στους γονείς τους, και δεν είναι ότι τι κάνανε, έτσι, γιατί ο καθένας σου λέει ότι τα πράγματα αλλάζουν. Παλιά ήταν παραβατικό το τατουάζ, ξέρω, ή τα σκουλαρίκια. Δεν με νοιάζουν εμένα αυτά. Εμένα με νοιάζει η στάση. Η στάση, το ότι το έκανανε και τι έγινε. Θα έρθει και η αστυνομία και τι μου έκανε. Αυτά.
Λοιπόν, από τότε εμείς είπαμε και ο Βασίλης το ξέρει, ψηφίσαμε όλοι και είπαμε ότι συγκεκριμένα κομμάτια συγκεκριμένων ανθρώπων δεν θα παίζουν. Όπως και εδώ στο Color Day, όταν με πρωτοπροσέγγισαν πριν από 2 μήνες, μου είπαν τα παιδιά ότι είναι συνειδητή τους επιλογή να μην προωθήσουμε τέτοια πρότυπα. Γι' αυτό και αυτοί οι καλλιτέχνες δεν είχαν καλεστεί ποτέ στο Color Day. Συνειδητά και θα σας τα πω, συγγνώμη να πω αυτό μια στιγμή, θα σας το πω πολύ ευθέως. Είναι εύκολο, έτσι, γιατί αυτοί έχουν συγκεκριμένους. Έχουν συγκεκριμένους ανθρώπους που τους ακολουθούν. Οπότε ήταν και εύκολα εισιτήρια, να σου το πω και έτσι. Και το Color Day στάθηκε και γι' αυτό και το Μέγκα είναι δίπλα του, στο να κοπούν αυτοί οι άνθρωποι. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Επειδή στο πλαίσιο όλο αυτό και στο ότι έχουν πολλούς φαν, άρα και οι δισκογραφικές κερδίζουν. Για παράδειγμα, στον καινούριο δίσκο του Κωνσταντίνου Αργυρού, που έβγαλε ένα εξαιρετικό δίσκο, ένα από τα καλύτερα κομμάτια, εγώ το θεωρώ το top του, είναι με το Light. Το ηλιοβασίλεμα. Το ηλιοβασίλεμα, ακριβώς. Και εκεί σε ρωτώ λοιπόν τώρα. Θα κοπεί το κομμάτι, ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια που βγάλε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, επειδή MC είναι ο Light. Όχι, σε καμία περίπτωση. Εδώ είναι μια συνεργασία. Εμείς δεν προωθούμε τους ανθρώπους, τους συγκεκριμένους. Αν είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο ο καθένας από εκεί και πέρα είναι μια μεγάλη συζήτηση που γίνει και με τον Michael Jackson. Είναι το τραγούδι, τελικά είναι ο καλλιτέχνης. Και όποτε ακούς το τραγούδι, σκέφτεσαι τον καλλιτέχνη. Στο τραγούδι και στην τέχνη δεν μπορεί να παρέμβει κανείς. Θα μου πεις γιατί έκοψε τα κομμάτια. Έκοψε τα κομμάτια γιατί είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι που προβάλλουν συγκεκριμένα πρότυπα. Το τραγούδι του Light που του Κωνσταντίνου που αναφέρεσαι, ο στίχος του είναι ένα στίχος ο οποίος συνάδει με το παράδειγμα του Κωνσταντίνου. Δεν είναι ένα στίχος που λέει ερωτικός. Πάμε να καταστρέψουμε τα πάντα, να φτώ όπλα, ναρκωτικά κτλ. Ναι, είναι ερωτικός ο στίχος. Ναι, είναι ναι, ωραίο, ρομαντικό, καλοκαίρι. Ναι. Ας περιμένουμε λοιπόν. Οπότε, κατά περίπτωση, κατά άνθρωπο και κατά συγκεκριμένα, όχι γενικά, τα συλλήβδιν αργίζει το όριο της λογοκρισίας και μακριά από μας. Γενναία η απόφαση λοιπόν του Color Day που έχασε και εισιτήρια από τους σκληροπυρηνικούς φαν. Ας περιμένουμε λοιπόν και γενναίες αποφάσεις από τις δισκογραφικές. Να τους απομονώσουν λοιπόν πολύ συγκεκριμένα και να χάσουν το μεγαλύτερο όγκο downloads, γιατί όπως μαθαίνω αυτοί οι άνθρωποι φέρουν τα λεφτά στις εταιρείες συγκεκριμένες. Για να το δούμε γι' αυτό. Δημήτρη, την προηγούμενη... Έφερα και όλα τα υπόλοιπα που είδαμε όμως. Την προηγούμενη εβδομάδα σε ρώτησε ο Art που είχε συναντήσει να διαλέξει μεταξύ Σκορδάλι Άγκα και είπες θα απαντήσεις από τη σκηνή του Color Day. Δεν το ξεχάσαμε, Δημήτρη. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω σε όλα και το ξέρετε, ειδικά σε εσάς. Αλλά τώρα ακούστε τι γίνεται. Και το λέω γιατί όλοι είστε τηλεοπτικοί εκτός από τον Βασίλη που είναι οι πρώτες του χρονιές. Αν γίνει μια στραβή τώρα, επειδή δεν ακούω καλά, θα με βγάλουνε φανέλα. Ναι. Κρίμα δεν είναι. Ξαφνικά τώρα δεν ακούς καλά. Με ρωτάτε δηλαδή σοβαρά πράγματα που θα τα πληρώσω. Τώρα δεν και δεν μπορώ να ακούω σωστά για να εκφραστώ σωστά και να τοποθετηθώ και θα βρω τον πελά μου. Όχι, τοποθετήσω εσύ, πες τη γνώμη σου και θα πούμε εμείς τα δικά μας μετά. Μπορείτε να κόψετε τη Μαρία τελείως, να τη βγάλετε από εκεί. Ποιος είναι? Με τη Φέη και τον Γιώργο μίλησες αυτή τη βδομάδα. Έχουν ανάγκη να απαντήσει από ο Στέφανος. Στέφανε, άκου λίγο. Όταν μίλησε με τον Εσύ, Γιώργο, τι σου είπε? Αν σε καλέσει ο Γιώργος και η Φέη στις δύο διαφορετικές εκπομπές, εσύ πού θα πας? Στο ειδικά... Παπαδάκι. Το έχω. Ειδικά αν η μία είναι στο Σταρ. Το Παπαδάκι. Επιμένει στο Παπαδάκι. Δεν δίνει απάντηση ούτε ο Στέφανος, κατάλαβες. Αυτή είναι η ιστορία. Σε παρακαλώ, Δημήτρη μου, μην τυχόν και απαντήσεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για όνομα του Θεού, ξέρεις γιατί σου λέω να μην απαντήσεις ούτε εσύ όπως δεν απάντησε ο Στέφανος? Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που σε ρωτούσαμε, νομίζαμε ότι είναι πλάκα όλο αυτό. Τώρα που έχει γίνει λίγο πιο σοβαρό και μπλέκονται πιο πολλοί άνθρωποι, καλύτερα όχι. Μισό λεπτό. Θα σου έλεγα κι εγώ. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ρε Κατερίνα, αλλά να σου πω κάτι. Επειδή και εσύ τα έχεις ζήσει και τα έχεις ζήσει από στο πετσί σου. Ναι, δεν ναι. Πρέπει να είναι τόσο σοβαρά αυτά. Δηλαδή, εντάξει, εννοώ ότι καταλαβαίνω τι λες εσύ, ότι είναι η δουλειά των ανθρώπων. Αλλά το να φοβόμαστε να πούμε κάτι, μην παρεξηγηθεί κάποιος και στεναχωρηθεί από τους επικεφαλείς εννοώ ή από τις ομάδες που έχουν τις ιδέες, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Τώρα, αν κάποιος είναι η δουλειά του και τη χάνει, ναι, εννοείται, εκείνη να προσέχω τι θα λέω. Μα, γι' αυτό... Αλλά τώρα, για να μην ξενερώσει ο Γιώργος η Φέη, ο Στέφανος, ο Ουγγαρέζος, δεν με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Εσύ τι φέρει, παιδί μου, πιστεύεις? Επειδή ξέρω ότι κάνετε παρέα και σ' άκουγε πολύ. Και μέχρι να έρθει ο Γιώργος και να δείξει ότι δεν έχει και πολύ θέση στον όγκο του Γιώργου, ήσουν και τη στήριξε όσο κανένα άλλο. Και σου λέει: κοίτα, να δει, τελικά θα φύγω μετά από τόσα χρόνια από τον Αντένα και θα πάω στο Σταρ. Θα τη έλεγε: ωραία επιλογή. Να το κάνει ή πρόσεχε. Αν θα τη έλεγα ότι είναι ωραία επιλογή. Ναι. Με ρωτάει η Φέη τι να κάνει. Έστω ναι. Ότι λοιπόν θεωρώ η Φέη. Ότι, ναι. Θεωρώ ότι αν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα ακούμε.
Γιατί δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω. Και ξέρεις και εσύ, Στέφανο, ότι δεν μιλάω με τον Γιώργο. Όχι, δεν έχω, ότι όχι, δεν έχω κάτι. Ότι λόγω των υποχρεώσεων έχουμε πολύ καιρό να κάτσουμε να τα πούμε. Αλήθεια δεν ξέρω, αλήθεια. Αν με ρωτούσε και αληθεύουν αυτά που ακούω, τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να φύγει. Δεν ξέρω πού θα πάει, αλλά σίγουρα να φύγει. Μάλιστα. Πρέπει να φύγει. Αυτό θα κρατήσει. Μα ακούω. Ω ΦΕΗ. Ω κανάλι, ο ΦΕΗ μαζί. Πραγματικά σε πού μπροστά από όλου. Ο καθένα κάνει αυτό που του συμφέρει. Το κανάλι το συμφέρει, οι δυο του να είναι μαζί. Εκ των πραγμάτων. Τη ΦΕΗ έτσι όπω έχουν γίνει τα πράγματα, τη ΦΕΗ τη συμφέρει να φύγει. Το Γιώργο τι το συμφέρει. Μην αυτό που έχει καταφέρει, να είναι στον Αντένα και να μείνει στον Αντένα. Εντάξει, είναι απλά τα πράγματα, ρε παιδιά. Ξέχασε τι πέρασε. Τώρα που βρήκε απάκιο να μείνει. Έλα, σταμάτα, μην παίρνεις φορά τώρα. Καλά τα πήγες μέχρι τώρα, μαζεμένος. Δημήτρη, να περάσετε πάρα πολύ ωραία, αν δεν ήτανε... Ναι, αλλά να έρθετε, κάναμε συνέντευξη ολόκληρη. Να πω λίγο. Άντε, και ελάτε. Να πω λίγο. Ξεκουβαλήστε. Να πω λίγο κάτι. Αν δεν ήτανε σήμερα η αποφύτιση του γιού μου και η θεατρική του παράσταση από τον υπηαγωγείο, αλήθεια τώρα είναι αυτό, δεν είναι μούφα, όπου θα είμαστε όλοι μαζί εκεί. Κατερινά, άσε μας. Άσε μας τώρα, ο γιος του κρατερού είναι. Πώς θα παίξει. Άσχημα θα παίξει, μια χαρά θα παίξει. Δεν είναι. Ρε, ο κρατερός έχει θέατρο. Μόνο εγώ δεν μπορώ να πάω να τον δω. Να αφήσω το παιδί μου να παίζει μόνο του εκεί πέρα και να το αφήσουμε κάπου. Να του πω, συγγνώμη, Αριώνα μου, θα πάω στο Ουγγαρέζο να πούμε γιατί τον αγαπώ πολύ και είμαστε φίλοι. Έχεις ένα δίκιο, είναι αυτό που λένε, δεν ήρθε να σε δει ούτε η μάνα σου. Κατάλαβες, οπότε αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, Δημήτρη, να περάσετε τέλεια. Πραγματικά, σας το ευχόμαστε να είναι μια ωραία, ελληνική, μεγάλη, έτσι, πολύ απολαυστική βραδιά. Εσύ, Μιάκη, να πας οπωσδήποτε στο Color Day Festival. Θα πάει οπωσδήποτε και η Μιάκη μας εδώ. Και την Ηλιάκη θέλουμε στο Color Day. Λείπει η καρδούλα της, η πολύχρωμη. Α, και την Ηλιάκη. Ναι, ναι, ναι. Ανοίξω. Λοιπόν, έχουμε χρόνο. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. Όλα φιλάκια, Δημητρή. Και έλα αύριο, λέει η Ηλιάκη, εδώ στο πλατό που είναι τα γενέθλιά τη. Έλα να μου τραγουδήσεις. Πότε είναι τα γενέθλιά τη. Δεν τα κρύβε μέχρι τώρα. Αύριο είναι. Είναι αύριο. Ψέματα και... λέει. Αλήθεια είναι αύριο. Για την τηλεθέαση και... δεν είναι αύριο. Δεν... Νοέμβριο έχει γενέθλια. Είναι αύριο. Και μην πείστε έρθω την άλλη εβδομάδα γιατί δεν θα γίνεται. Έλα, πάμε. Πολλά φιλάκια. Γεια. Γεια. Γεια σας. Γεια σας. Αχ, ίδρωσα. Δεν χρειάζεται να υδρώνεις, Ηλιάκη. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, αλήθεια, πραγματικά. Καλά να περάσεις το Color Day Festival σήμερα. Αδιός. Αδιός. Και vaya muy bien. Ωραία. Δώστε τις διαφημίσεις στα ισπανικά, τα δυο σας. Πώς πες. Και τώρα οι διαφημίσεις πες. Εκεί. Εκεί όπου θες, στην τρία. Στη δύο. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε διαφημίσεις. Vamos a ver los anuncios ahora que os van a encantar. Nos vemos pronto. Αυτά. Κατάλαβα τίποτα.